Ο κόσμος ετοιμάζεται για τις εκλογές. Μόνο 150.000 το μήνα βγάλουμε. Όχι, έχουμε ανάγκη. Πάμε μάλιστα σε εκλογές, υπάρχουν προβλήματα λοιπόν. Μόνο προβλήματα. Από την αυτοδιοίκηση. Τι περιμένει από την αυτοδιοίκηση. Τίποτα. Πόσα θα οικονομήσουν αυτοί. Τίποτα άλλο δεν περιμένει. Ο κόσμος τι, έπαιρνε 20.000 το χρόνο, τώρα παίρνει 5. Δεν τα βγάζει πέρα. Όχι. Τι θα λέγατε στους υποψηφίους, τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να βγάλουν πρόγραμμα, τι. Τι πρόγραμμα, πρόγραμμα είναι οι ίδιοι να μου. Είναι άσχετοι οι άνθρωποι. Πρέπει να πούν νέα πρόσωπα όμως, στην αυτοδιοίκηση. Άσε, μην ασχολείσαι. Ή φεύγουν για έξω. Άσε, να. Είναι πολύ δύσκολο, Όχι, Όχι, τι, θα μου πεις μια ευχή για τους νέους. Για τους νέους. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης. Νέα πρόσωπα στην πολιτική πρέπει να μπουν. Αλλά ο κόσμος λέει δεν βλέπω ούτε πρόγραμμα ούτε τίποτα. Με νέα πρόσωπα βγαίνουν, μπαίνουν, τα μυαλά όμως παραμένουν ίδια. Για να αλλάξει κάτι πρέπει να αλλάξουν τα μυαλά. Νοοτροπίες και χρειάζεται παιδεία. Ξεκινάμε από μικρά παιδιά και σιγά σιγά διαμορφώνουμε ένα είδος παιδείας που μπορεί να σταθεί αντάξιο στον προγόνο μας. Για να μην φύγουν τα παιδιά. Μα τα παιδιά θα φύγουν, τι να κάνουν εδώ τα παιδιά. Ίσως οι επόμενες γενιές αλλάξουν τα πράγματα και δεν θα έχουν εξάρτηση με το δημόσιο τομέα που γιγαντώσαν στην Ελλάδα. Ίσως τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας να τη φτιάξουν τη χώρα. Γιατί η χώρα αυτή αξίζει. Στην αυτοδιοίκηση δεν βλέπουμε. Η αυτοδιοίκηση πρέπει να συμμετάχει ο λαός. Ο λαός να μην είναι αμέτωχος. Ο λαός πρέπει να έχει συμμετοχή. Δυστυχώς βλέπω όσα χρόνια εγώ καταλαβαίνω τον εαυτό μου, ο λαός είναι αμέτωχος. Αν κάποτε συμμετάσχει, ίσως σωθούν τα. Τι δηλαδή, το ψηφίζω το κάποιον. Μου τάζει κάτι. Το ψηφίζω και μετά το αφήνω σαν πυρόβλητο. Εγώ τι είμαι. Αμέτωχος. Πρέπει να γίνω και εγώ. Να κάνουμε κριτική δηλαδή, περάσαν 5 χρόνια. Θα γίνουμε υποχρεωτικά ενεργοί στο δημόσιο βίο. Αλλιώς δεν έχουμε καμία τύχη.